έχει τεθεί ζήτημα και θα παγώσω τη διαδικασία για το χρέος. Καταρχήν, όπως και εσείς νωρίτερα είπατε και το άκουσα πολύ καλά, ναι. Κάποια στιγμή κάνατε ένα λογοπαίγνιο λέγοντας ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα άλλου επίπεδου. Mm. Νομίζω ότι είναι ακριβώς το ίδιο επίπεδο, το οποίο ουσιαστικά έχει ως τίτλο «Η χώρα έχει επιλέξει να ενισχύει την κοινωνία της και διαπραγματεύεται όσο καλύτερα μπορεί για να πετυχαίνει αυτό το στόχο». Μάλιστα. Είναι το ίδιο επίπεδο. Ναι. Διότι ο στόχος της διαπραγμάτευσης, τον οποίο αν θέλετε έχει αναχθεί σήμερα το ζήτημα της κοινωνικής πολιτικής, της 13ης σύνταξης, του 10ου βοηθήματος, πέστε το όπως θέλετε. Ναι. Ο στόχος λοιπόν της διαπραγμάτευσης είναι να ενισχύει το σύγχρονο περισσότερο η κοινωνία. Ναι, αλλά γιατί και πρέπει να το κάνετε σε ένα συγκρουσιακό περιβάλλον αυτό με τους εταίρους μας και όχι σε μια συνεννόηση, κύριε Φάμελε? Υπάρχουν δύο εύκολοι λόγοι, τους οποίους θα μπορούσα να σας πω. Ένας είναι πολιτικός, γιατί έχουμε μια ανεξάρτητη χώρα και μια αυτόνομη πολιτική και νομίζω. Είμαστε ανεξάρτητοι ή υποεπιτροπία, γιατί ανάλογα ποιο ρωτά σου λέει άλλο πράγμα. Και ο δεύτερος επίσης λόγος είναι ότι η διαχείριση του πλεονάσματος πρέπει και για λογιστικούς δημοσιονομικούς λόγους να γίνεται εντός της χρονιάς. Mm. Γιατί αν κάνουμε το τραγικό λάθος που έκανε κάποια στιγμή, νομίζω η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, και θα πληρώσουμε έστω εικονικά την επόμενη, θα δημιουργήσουν έλλειμμα το οποίο θα μετρηθεί στα αποτελέσματα. Αποτελέσματα. Mm. Αλλά ας αφήσουμε την τεχνική. Γιατί όχι, εδώ υπάρχει. Θέλω να μπω στη είναι πολιτική παρέμβαση. Δηλαδή, ναι, φαίνεται ότι η πλευρά ή άλλη σου λέει. Η δημοσιονομική συζήτηση, αλλά. Εντάξει. Εγώ θέλω να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Παρακαλώ. Υπάρχουν δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων, όπως είναι του κ. Μοσκοβισή, ο οποίος λέει ότι στη δική του άποψη, στα δικά του μάτια, οι όροι της συμφωνίας Eurogroup δεν έχουν αλλάξει από τα μέτρα που φάσει η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Μοσκοβισή. Μισό λεπτό, ο κ. Μοσκοβισή το είπε αυτό. Η άλλη αλήθεια είναι όμως ότι ο κ. Ντάιζεμπλουμ που εκφράζει το Eurogroup. Είπε. Όχι, που εκφράζει το Eurogroup που παίρνονται οι αποφάσεις. Μας είπε ότι ξέρετε εδώ το Eurogroup και δηλαδή οι περισσότερες χώρες θεωρούν ότι υπάρχει θέμα με τη συμφωνία εξαιτίας της κίνησης αυτής. Εάν εμείς βρεθούμε ως χώρα. Δεν είπα ακριβώς εδώ ο κ. Ντάιζεμπλουμ, αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα και αυτό που είπε, ή εν πάση περιπτώσει η παρέμβαση που έγινε πιθανά από το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας για να αξιολογηθούν τα μέτρα εξαιτίας τούτου. Ο ESM και ο EFSF έχουν μπλοκάρει, αν θέλετε, την εφαρμογή της συμφωνίας. Εμείς λέμε, ωραία, αφού έτσι γίνεται η συζήτηση, πάρα πολύ απλά, και επειδή εμάς μετράει η άποψη του κ. Μοσκοβισή, αλλά περισσότερο μετράει η άποψη των Ελλήνων, ας πει λοιπόν την άποψή της πρώτα από την Ελληνική Βουλή. Και ας πάει ο Πρωθυπουργός, εκπροσωπώντας την κοινωνία και την πολιτεία, στην συνάντηση κορυφής, για να έχει. Εσείς, κύριε Φάμελε, να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε. Γιατί πάτε στη Βουλή και της Βουλής, γιατί ζητάτε και την ψήφιση από τα υπόλοιπα κόμματα της συγκεκριμένης τροπολογίας και δεν πάτε μόνοι σας? Μα γιατί πάρα πολύ δηλαδή, απλά. Δηλαδή, αν δεν υπερψηφίσουν οι υπόλοιποι, εσείς δεν θα το κάνετε? Γιατί πάρα πολύ απλά και στην περίπτωση των συντάξεων, το θυμάστε πάρα πολύ καλά, είχαμε ζητήσει να υπάρχει μια συμφωνία. Αν μπορούσαμε να έχουμε και μια ομόφωνη συμφωνία της ελληνικής κοινωνίας. Ξέρετε, γιατί το λέω, με συγχωρείτε κύριε Φάμελε, δεν το είπα ολόκληρο. Γιατί το λέω? Γιατί βγήκε χθες ένα non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου, υβριστικό εναντίον της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και σήμερα στις 10. Όταν το λες εφιάλτη, δοσύλλογο κτλ. Πώς το λένε, και πέμπτη φάλακα, τι είναι? Δεν είναι και θετικό. Και λέω, λέτε αυτά χθες και σήμερα το πρωί του λέτε, έλα ψήφισε. Μήπως το σπρώχνετε μόνοι σας προς την έξοδο για άλλους λόγους? Κοιτάξτε, εμείς δεν θα κάνουμε δίκη προθέσεων, τουλάχιστον στη δημόσια συζήτηση μαζί σας. Μπορώ να σας επισημάνω ότι το ίδιο κάναμε στις συντάξεις. Ζητήσαμε σε Συμβούλιο Κορυφής Αρχηγών να υποστηρίξουν τις συντάξεις στα υπόλοιπα κόμματα. Δεν το κάναμε, δεν το κάνανε και το κάναμε μόνοι μας. Άρα εμείς προφανώς και θα στηρίξουμε την κοινωνία και αυτό είναι σταθερή μας. Άρα μονομερής ενέργεια. Όχι, πώς όχι. Αυτό λέω, είναι σε σχέση αυτό λένε οι ξένοι. Υπόλοιπους. Με τα υπόλοιπα κόμματα, κύριε Οικονόμου. Παρακαλώ. Επαναλαμβάνω στην ερώτησή σας ότι ακόμα και αν δεν αποφασίσουν τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν την κοινωνία, εμείς θα το κάνουμε όπως το κάναμε για τις συντάξεις και το πετύχαμε. Ωραία, να το δούμε στο κοινό πεδίο. Όπως το κάνουμε τώρα για τα εργασιακά και πετυχαίνουμε και προσπαθούμε να πετύχουμε τις καλύτερες συμμαχίες, θα το συνεχίσουμε. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι παράλογο να χρησιμοποιούμε ως σύμμαχο για τη χώρα μας τον κύριο Μοσκοβισή. Όχι, καθόλου παράλογο. Όχι, δεν λέω αυτό. Άλλο θέλω. Επειδή εσείς είστε κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος, μισό λεπτό, κύριε Φάμελε. Διεκδικούμε και τα υπόλοιπα κόμματα. Καμία αντίρρηση. Άρα με μία φωνή να πάμε στο Συμβούλιο Κορυφής και να πούμε ότι όλοι συμφωνούμε το πλεόνασμα να δοθεί συνταξιού. Ωραία. Και στα κριτικά νησιά. Καλό θα ήταν, εγώ δεν λέω αυτό. Είναι το πρώτο. Άλλο λέω. Υπάρχει πίσω από αυτό πολιτική σκέψη, βεβαίως. Να συνομιλεί με την κοινωνία και με την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία παρά να συνομιλεί με το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας. Μισό λεπτό όμως. Μισό λεπτό. Προφανώς. Μην μεταφέρουμε την κουβέντα μόνο στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο. Έχει γίνει μια κίνηση στο ευρύτερο πεδίο της διαπραγμάτευσης.
Πολλοί λένε ότι η κίνηση αυτή στην πραγματικότητα συντείνει στην παράταση των διαπραγματεύσεων, των συζητήσεων. Εμείς δεν θέλουμε παράταση, δεν μας συμφέρει, το έχουμε πει, το έχετε πει και εσείς ως κυβέρνηση κτλ. Θέλουμε το γρήγορο κλείσιμο της αξιολόγησης. Εάν ακολουθείτε από την άλλη πλευρά μια πολιτική που τη ζήσαμε το 2015, σέρνουμε και τραβάει το χρόνο και σπρώχνει προς τα πίσω το χρόνο, και όσο τραβάει ο χρόνος περισσότερο, τόσο δυσκολευόμαστε εμείς και πιεζόμαστε και ασφιχτιούμε και μας πιάνουν από το λαιμό και τελειώνουν τα λεφτά και πλησιάζουν οι ημερομηνίες πληρωμών κτλ. Ουσιαστικά εξυπηρετούμε ένα σχέδιο άλλων. Και λέω, η κυβέρνηση το λαμβάνει αυτό υπόψη της, διότι ο κ. Σόιμπλε χτες τι έκανε με την κίνησή του αυτή, εκτός των υπολείπων ζητημάτων, έβαλε τη διαδικασία ξανά από την αρχή. Πάμε το Γενάρη να αξιολογήσουν οι θεσμοί, εάν τα μέτρα που έχετε πάρει εσείς είναι σύμφωνα με τη συμφωνία. Να φύγει ο Γενάρης από τη μέση, να ξανασυζητάμε το Φλεβάρι πάλι από την αρχή, ουσιαστικά πράγματα που από ό,τι φαίνεται είχαν μπει σε κάποιο δρόμο συνεννόησης, να φτάσουμε, πότε θα φτάσουμε δεν ξέρω. Και η ερώτηση είναι, μήπως εξυπηρετούμε το σχέδιο του Σόιμπλε με αυτή την ιστορία? Αυτή είναι η βασική ερώτηση. Πέσαμε στην παγίδα του. Μήπως πέφτουμε σε καμιά παγίδα? Μάλιστα. Ωραία. Επειδή λοιπόν μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο και εμάς μας ανησυχεί και δεν θα θέλαμε να πάμε σε τέτοιες, αν θέλετε, καθυστερήσεις. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλουμε το συντομότερο δυνατόν να δημιουργηθεί το περιβάλλον σταθερότητας στην ελληνική οικονομία και να μπούμε και στα μέτρα της προσωπικής χαλάρωσης, άρα να έχουμε την οικονομική ανάπτυξη που θέλουμε όλοι. Γι' αυτό το λόγο μεταφέρουμε τη συζήτηση, αν θέλετε, και στην Ελληνική Βουλή αλλά και σε επίπεδο αρχηγών. Γιατί πιστεύουμε ότι στο πολιτικό επίπεδο και όχι στο επίπεδο των λογιστών. Μπορεί να φτάσετε και στις εκλογές, κύριε Φάμελε, αν χρειαστεί να σπάσετε το σκηνή. Γιατί σας βλέπω αποφασισμένους σήμερα. Συγγνώμη, κύριε οικονόμου, αν όλα τα ελληνικά κόμματα σήμερα στηρίξουν αυτή την πρόταση, θα χρειαστεί κάποιο να ζητάει για εκλογές? Όχι τα κόμματα, για εσάς μιλάω. Το έχετε ξανακάνει όμως, κύριε Υπουργέ. Το έχετε ξανακάνει σε πιο δύσκολη περίσταση. Ζητήσατε την έγκριση του μνημονίου. Είπατε ότι δεν θα πάτε σε εκλογές και πήγατε σε εκλογές. Γιατί να σας πιστέψουν τώρα ότι αυτό δεν είναι ένα προεκλογικό επίδομα για το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί να το ψηφίσει ένα άλλο κόμμα? Εγώ τουλάχιστον ήμουν στη θέση να τους θεωρούσα εντελώς χαζούς να ψηφίζουν κάτι το οποίο ευνοεί εσάς και αποδείχθηκε κιόλας από τη μεταβολή αυτών των ημερών, όπως έδειξαν μετρήσεις. Άρα νομίζω ότι τους έχετε φέρει και τους βρίζετε και τους λέτε ψηφίστε για να πάρω εγώ κουκιά των ψηφοφόρων. Νομίζω ότι πολιτικά είναι στα όρια της ηθικής τάξης. Ούτε μπορείτε να δεσμευτείτε, ούτε εσείς, ούτε κανείς άλλος, ότι δεν θα κάνετε εκλογές στην επέτειο των 2 ετών πρώτη φορά αριστερά. Επιτρέψτε να σας πω ότι επειδή δεν είστε στη θέση μου, γιατί βάλατε ένα λογοπαίγνιο στο λόγο σας, και επειδή εμείς έχουμε μια άλλη ειλικρινή σχέση και με τους συνταξιούχους και με την κοινωνία και με τους πολίτες. Μιλάμε για τους συνταξιούχους. Μιλάμε για τους πολιτικούς μεταξύ τους και πώς θα κλέψουν τα κουκιά των συνταξιούχων. Άλλο θέμα αυτό. Και επειδή εδώ και πολλά χρόνια έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που βλέπουν ως κουκιά τους πολίτες, δεν ξέρω αν εσείς τους βλέπετε ως κουκιά. Εμείς έχουμε μια πολύ ειλικρινή σχέση με την κοινωνία και λέμε θα κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε προς όφελος των πολιτών. Γι' αυτό μας επέλεξαν, γι' αυτό μας εμπιστεύονται. Ακόμα και αν φτάσουμε στη ρήξη, κύριε Υπουργέ, αυτό ρωτάμε, δεν μας απαντάτε. Ορίστε. Ακόμα και να φτάσουμε στη ρήξη, είστε αποφασισμένοι γι' αυτό? Μα κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε τη διαπραγμάτευση με μεγαλύτερο δυνατόν και θεωρούμε ότι όλοι συμφωνούν και στο ευρωπαϊκό και στο ελληνικό επίπεδο ότι η λύση δεν είναι για την Ελλάδα οι εκλογές. Η λύση είναι να υπάρχει πολιτική προς όφελος της κοινωνίας. Δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ στη λογική μου παιχνίδια εκλογικά, γιατί πολύ απλά πιστεύω ότι ξεκίνησα με τη δήλωση του Επιτρόπου Οικονομικών και σήμερα και αύριο η συζήτηση που κάνει ο Πρωθυπουργός με τους αρχηγούς των κρατών. Ξεκαθαριστεί ότι αυτή η πολιτική είναι προς όφελος και των Ευρωπαίων. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλή συνέχεια. Και καλά ξεμπερδέματα δηλαδή. Το Υπουργείο Οικονομικών όμως της Γερμανίας ανοίγει μια συζήτηση που δεν ευνοεί ούτε καν την Ευρωζώνη και δημιουργεί τρανταγμούς σε μια ευαίσθητη στιγμή για την Ευρώπη, ενισχύοντας φοβίες, ενισχύοντας εθνικισμούς. Εμείς θα γυρίσουμε στη λογική της Ευρώπης των κοινωνιών που μπορούμε να την πετύχουμε μαζί με τους Ευρωπαίους συνεταίρους μας. Καλημέρα κύριε Φάμελε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα κύριε Φάμελε. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ κι εμείς. Λοιπόν, πάμε εδώ στα δικά μας.